beso, traicionaste mi cariño. Τι κάνουμε εδώ, μαμά? Έλα, πες μου τι κάνουμε. Σου είπα να πάψεις. Καλά. Πιάνουμε το σπίτι, μαμά. Ποιος μένει εδώ? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μαμά, θα αφήσουμε το μωράκι εδώ? Κοίτα, θα χτυπήσω το κουδούνι και θα αρχίσουμε να τρέχουμε σαν να μας ακολουθούσε ο ίδιος ο διάολος, κατάλαβες? Α, τότε θα την αφήσει εδώ. Κάνε ό,τι σου λέω. Σιγά, μαμά, κοίτα. Έρχονται κάτι κύριοι κατά εδώ. Πάμε, γρήγορα. Έλα, έλα, έλα από εδώ, έλα. Νέτο! Λοιπόν, τώρα είναι μόνος. Τι περιμένετε? Τώρα θα το δείξουμε, αρχηγέ. Μην ανησυχείς καθόλου. Πάμε. Ήρθαμε για τα καλωσορίσματα, μεγάλε! Δώσ' του! Πιο δυνατά! Πάρε κι άλλη! Πάρε κι άλλη! Αφήστε με! Αυτοί άρχισαν! Αφήστε με! Θα την αφήσουμε σε κανένα οικόπεδο. Όχι, μαμά. Μπορεί να τη φάει κανένα άγριο ζώο. Αχ, μην το λες αυτό! Να την τσιμπήσει κανένα φίδι και να πεθάνει. Να τη φάνε τα ποντίκια. Πάψε πια και περπάτα! Έλα, αφήστε προχώρα! Με. Αφήστε προχώρα! Σας παρακαλώ, δεν έκανα προχώρα, τίποτα! Σου λέω! Αφήστε με! Εδώ μέσα δεν θέλουμε προβλήματα! Τα ακούς! Ήσυχα! Αλλιώς θα το μεταλλώσεις πολύ πικρά αυτό που έκανες! Μη με αφήνετε! Ήσυχα, σας είπα! Μη με αφήνετε εδώ! Βγάλτε με από εδώ, σας παρακαλώ! Είμαι αθώος! Τι έγινε? Αυτός ο τύπος είναι τρελός! Κι ο άλλος? Είναι στο φαρμακείο! Του έχει σπάσει τα παΐδια! Εμένα μου έσπασε τα δόντια ο τύπος! Και γιατί κλαις τώρα εσύ? Αυτός ο τύπος είναι άγριος! Είναι δολοφόνος! Δεν ξαναπλέκω μαζί του! Από εδώ σίγουρα περνάει το σκουπιδιάρικο. Θα την αφήσουμε εδώ και ας τη μαζέψουνε αυτοί. Μα, μαμά, εδώ βρωμάει πολύ! Μπορεί να αρρωστήσει! Μπορεί να γεμίσει σκουλίκια! Σε βαρέθηκα πια! Αν δεν πάψεις, θα σε αφήσω και σένα εδώ πέρα! Τρέξε! Γρήγορα! Πάμε! Πάμε να φύγουμε! Τρέξε! Τρέξε, σου λέω! Τρέξε γρήγορα! Por un beso traicionaste mi cariño. Κλαίει ακόμα, μαμά. Πάμε να δούμε. Όχι, όχι, ίσως να περάσει κάποιος. Δεν θα περάσει κανείς, μαμά. Θεέ μου, γιατί έπλεξα εγώ σε αυτό, γιατί? Πάμε να δούμε. Εντάξει, εντάξει, πάμε, πάμε. Ας πάρουμε μαζί μας την Πέμπα. Εντάξει, εντάξει. Μόνο για λίγες μέρες όμως. Αυτό που με προβληματίζει τώρα είναι να βρούμε ένα μέρος για να μείνουμε. Κάπου μακριά, ώστε ο Πούλιο να μην μας βρει ποτέ του. Πάμε, πάμε, πάμε. Τρέξε! Δεν έγινες ποτέ δική μου, Μπλάνκα. Μα τώρα δεν θα σε έχει ούτε ο Χούλιο. Εσείς ζητήσατε έναν υπηρεσιακό δικηγόρο. Ναι. Θα σας αναλάβω εγώ από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστώ τα στοιχεία του πρώην δικηγόρου σας. Ναι. Πρέπει να μιλήσω μαζί του, να ενημερωθώ για όλα και να μαζέψω όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του. Ναι, και βέβαια ναι. Α, θα ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Πείτε μου. Κοιτάξτε, η γυναίκα μου πέθανε. Έχω όμως μία κόρη και δεν μπορώ να τη δω. Είναι με κάποιον συγγενή? Είναι στο σπίτι ενός φίλου και της γυναίκας του. Θα τη φροντίσουν εκείνοι όσο βρίσκομαι εγώ στη φυλακή.
Όμως ανυπομονώ να τη γνωρίσω. Εντάξει. Γράψτε τα στοιχεία του φίλου σας και θα φροντίσω εγώ να τη δείτε. Δεν ξέρετε πόσο σας ευγνωμονώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόση βιασύνη. Γιατί φεύγουμε έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι το καλύτερο. Ίσως για σένα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φεύγουμε έτσι ξαφνικά. Κοίτα, Φερνάντα, πάμε να αρχίσουμε μια νέα ζωή κάπου αλλού. Αγόρασα ένα υπέροχο σπίτι. Πάντα ήθελες ένα καινούργιο σπίτι. Μην γκρινιάζεις τώρα. Μα φαίνεται σαν να μας κυνηγούν, Μαριάνο. Σαν να ήμασταν εγκληματίες. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Άσε τα λόγια και βοήθησέ με να τελειώσω. Εδώ πέρα θα μείνουμε. Ναι, με τα λεφτά του αρχιτέκτονα αγόρασε ένα σπιτάκι. Φαίνεται πως δεν έχει παιδιά. Με ποιον θα παίζω εγώ? Φυσικά έχει παιδιά. Βλέπεις όμως τώρα είναι στο σχολείο. Ο μόνος τεμπέλης εδώ είσαι εσύ. Ναι, μαμά. Σιγά μη σου πέσει η βαλίτσα. Πάμε να δεις το σπίτι τώρα. Έλα. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ πέρα. Θα το συνηθίσεις σιγά σιγά. Μόνο που έχει πολύ σκόνη. Δεν θα σε αφήσω να βγεις στον δρόμο. Θα βοηθήσεις να καθαρίσουμε. Όχι, αυτά είναι για τις γυναίκες. Μην αντιμιλάς. Είδες, την έκανες να κλάψει. Μπορεί να πεινάει. Δώσε μου τον πιπερό γρήγορα. Έλα, έλα. Ευχαριστώ. Ναι, 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 έλα. Έλα, μη στέκεσαι εκεί, όρθιος. Άντε φέρει μια σκούπα. Άντε, τι κάθεσαι. Σε λιγάκι. Πες μου, μαμά. Τι και θέλεις. Πώς θα το βγάλουμε το μωρό. Πρέπει να της βρούμε ένα όνομα. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ, ξέρεις. Το όνομα που άρεσε στην Μπλάνκα ήταν το Αζουσένα. Αζουσένα, τόσο άσχημο. Όχι. Έτσι θα σε λέμε. Αζουσένα. Πρέπει να υπογράψετε εδώ. Αμέσως. Λοιπόν, και τι έχει γίνει με την ένσταση? Φοβάμαι πως απορρίφθηκε. Λυπάμαι. Και η κόρη μου? Εντοπίσατε τον Μαριάνο? Στη διεύθυνση που μου δώσατε δεν μένει κανείς. Πήγα επίσης εκεί που ήταν η οικοδομική, αλλά δεν υπάρχει πια. Τα γραφεία είναι άδεια. Νομίζω πως θα γίνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Σιγά, περιμένετε λιγάκι. Τι μου λέτε? Ο αρχιτέκτονας Δίας Ντε Λεόν εξαφανίστηκε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν. Ίσως κάνετε λάθος τη διεύθυνση εσείς. Όχι, είμαι σίγουρος για τη διεύθυνση. Μα ρωτήσατε το θηρορό για τον αρχιτέκτονα Δίας Ντε Λεόν? Φυσικά και τον ρώτησα. Μα κανείς δεν ήξερε που πήγε. Δεν ξέρει κανείς τη νέα του διεύθυνση. Και ούτε έχω στοιχεία για το νέο του γραφείο. Ναι, μα δεν καταλαβαίνω πια, δεν. Ίσως θέλησε να τα αφήσει όλα και να εγκαταστήσει μια νέα εταιρεία κάπου αλλού. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι κατανοητό αυτό, αλλά να αλλάξει και σπίτι. Τι άλλο να σας πω εγώ. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο για σας. Όχι, ναι, μπορείτε. Μπορείτε, κοιτάξτε, σας συγκετεύω, συνεχίστε να τον ψάχνετε. Βρείτε που έχει πάει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μάθω για την κόρη μου. Ούτε καν τη γνωρίζω, είμαι απελπισμένος. Θα κάνω ό,τι μπορώ, μα δεν υπόσχομαι τίποτα. Ευχαριστώ για όλα. Σας συμβουλεύω να δείξετε καλή διαγωγή. Ίσως έτσι σας μειώσουν την ποινή. Άκου, μαμά, δεν αλλάζουμε όνομα στο μωρό. Πιο καλά να τη βγάλουμε Ρόζα. Σου είπα πως θα τη βγάλουμε Αζουσένα. Αζουσένα τι, δεν θα έχει επώνυμο. Δεν θα τη δηλώσουμε. Θα πούμε πως το μωρό δεν είναι δικό μας. Το βρήκαμε στο δρόμο. Αλλιώς θα μας κάνουν πολλές ερωτήσεις και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και δεν θα τη βαφτίσεις. Χειρότερα. Θα μας ζητήσουν χαρτιά και εκεί. Ένα σταυρός με λίγο αγιασμό αρκεί. Ε, μικρούλα. Γεια σου, Μαριάνο. Γεια. Κοίτα, μόλις ήρθε το νέο σαλόνι, σ' αρέσει? Πολύ καλό, πολύ καλό. Θέλησα να έχει και άλλα αρκετά επιπλά. Άλλαξα την κρεβατοκάμαρα των παιδιών, τη δικιά μας. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Αυτό το σπίτι είναι πολύ μεγάλο, θα μου πάρει καιρό να το διακοσμήσω. Μη στεναχωριέσαι, θα έχεις όσο χρόνο και όσα χρήματα θέλεις για να το κάνεις. Νόμιζα πως θα σε έβλαπε το σκάνδαλο με τα οικόπεδα. Να με βλάψει, όχι. Το αντίθετο. Όλος ο κόσμος ξέρει πως με ξεγέλασε ένας κλέφτης, πως με εξαπάτησαν.
Μέχρι νέα project έχω. Και όλα αυτά χάρη στον... Σε ποιον? Τι θα έλεγες, Φερνάντα? Θα σου πω ένα πράγμα. Σου απαγορεύω να ξαναπεις το όνομα Χούλιο ο τέρος σε αυτό το σπίτι. Ναι, Μαριάνο. Ό,τι πεις εσύ. Πού κρύφτηκες, Μαριάνο? Πού κρύφτηκες? Γιατί δεν έχεις έρθει? Ήρεμα. Δεν ήρθα για κακού. Ποτέ δεν ξέρεις εδώ μέσα. Έμαθα πως έστειλες κάτι τύπου στο νοσοκομείο. Είσαι σαν και εμένα. Όχι, εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Είσαι χειρότερος. Έμαθα πως είσαι εδώ για δολοφονία. Αφού λοιπόν τα ξέρεις όλα, παράτα με. Έρχομαι σαν φίλος. Δεν θέλω να έχω φίλους. Προτιμάς να έχεις εχθρούς? Ούτε κι αυτό. Καλύτερα να με αφήσεις ήσυχο για να σε αφήσω ήσυχο κι εγώ. Έχω νέα για τον αρχιτέκτον Αντίας Ντε Λεόν. Τον βρήκατε? Τον είδατε? Φοβάμαι πως όχι. Ξέρω μόνο πως έφυγε από την πόλη. Πώς? Μα δεν είναι δυνατόν αυτό. Λοιπόν, αυτά μου είπε ο διαχειριστής του κτηρίου που έμενε ο αρχιτέκτονας Ντίας Ντε Λεόν. Ο ίδιος μάλιστα του είπε πως θα πάει στην επαρχία. Πήγε στην επαρχία χωρίς να μου το πει? Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ σας λέω όσες πληροφορίες έμαθα. Μάθατε για την κόρη μου? Αυτός που τους βοήθησε να μετακομίσουν δεν είδε κανένα μωρό στην οικογένεια. Μόνο τους δύο γιους τους. Μα είναι αδύνατον! Σ' αφήνω τώρα, Μπλάνκα. Μα δεν θα ξανάρθω. Έθαψα... το παρελθόν μου όπως έθαψα και το Χούλιο. Από καιρό ήθελα να ανεξαρτοποιηθώ από τον πεθερό μου. Έχω βέβαια κάτι κεφάλαια, αλλά... αλλά δεν είναι αρκετά για να κάνω κάποια ανοίγματα. Τώρα, αν δεχτείς την πρόσκληση, σε βεβαιώνω πως δεν θα το μετανιώσεις. Η επένδυσή σου θα διπλασιαστεί, όπως σου είπα, μέσα σε ένα χρόνο. Ξαφνιάστηκα που είδα τα συμβόλαια που με καθιστούν υπεύθυνο και διαχειριστή των κεφαλαίων. Μα φυσικά. Τι άλλο να κάναμε? Τελικά εσύ έχεις τα πιο πολλά κεφάλαια. Ο κύριος Γκοβίνες είναι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει αναλάβει την έρευνα για το ατύχημα στην οικοδομή. Θέλει να μάθει γιατί χτίζεις διαμερίσματα επάνω σε λατομία μου. Όλες οι αποδείξεις που έχουμε δείχνουν εσάς ανένοχο. Βασίσου σε μένα. Αν θέλεις να σε βοηθήσω, πες μου την αλήθεια. Αλήθεια είμαι αθώος, Μαριάννα. Ο άνθρωπος που έβγαλε τις άδειες κατέθεσε εναντίον σου. Εσύ ήσουν, Μαριάννο, που μου έστησες αυτή την παγίδα. Γιατί... γιατί... Μη σου δώσει ο Θεός τόσα βάσανα όπως τη μάνα σου. Αζουσένα. Αζουσένα! Αζουσένα! Πού έχεις κρυφτεί? Πεινούσε λίγο, κυρία Μίκα. Πάντα τα ίδια με σένα, ε? Με τι χορταίνεις εσύ, με τίποτα? Με κέρασαν ένα τόστο δρόμο, κυρία Μίκα. Μη μου πεις πως χαλάς τα λεφτά σε αηδίες. Όχι. Στορκίζομαι, όσα βγάζω στα φέρνω. Δεν κρατάω ούτε δεκάρα. Έτσι πρέπει, ε? Πηγαίνω για δουλειά τώρα. Τα λέμε μετά. Πήγαινε. Είναι τρομερό. Γιατί δεν του ζήτησα κι άλλα λεφτά. Δεν θα ζούσα τώρα στη μιζέρια. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
βρίσκεται η κόρη μας, Μπλάνκα. Πώς να είναι. Θα μοιάζει σε σένα. Αν δεν σκεφτόμουν εσένα, θα ήμουν τρελός τώρα, Μπλάνκα. Τρελός από απόγνωση. Από πόνο. Βόηθαμε. Βόηθαμε να βγω από αυτή την κόλαση. Αρχηγέ, σου φέρνω μια είδηση. Μίλα. Κάποιος από τα πλυντήρια λέει πως ένας από τους τοίχους είναι πολύ χαλαρός. Πως είναι εύκολο να τον ρίξεις. Και? Ο τοίχος είναι πίσω από τα πλυντήρια και ίσως να μπορέσουμε να την κάνουμε από εκεί. Και? Θα δραπετεύσουμε σαν τα ποντίκια ηλίθιε. Αυτό εξαρτάται. Αν κάνουμε πιο μεγάλη τρύπα, θα τα καταφέρουμε. Θα έρθω το βράδυ στα πλυντήρια. Εντάξει. Κοίτα πως χάνεις. Είμαι μεγάλος! Δεν μπορεί να με κερδίσει κανένα σας! Τα κατάφερες και μας άφησες πανί με πανί πάλι! Έλα, μην παραπονιέσαι! Άλλωστε ξέρεις πως είμαι πολύ τυχερός, Μάγκα! Κοίτα, με αυτά τα λεφτά να αγοράσεις ένα καινούριο φόρεμα στην αδελφή σου, για να μην φοράει κουρέλια! Δεν είναι αδερφή μου, μεγάλε! Όχι! Την έχουμε μαζέψει! Βλέπεις η γριά μου τη βρήκε στο δρόμο και την λυπήθηκε. Ναι. Καλά, έπιασε το λαχείο η γριά σου. Η Αζουσένα δεν συντηρεί το σπίτι σου. Έλα, Έλα, Νέντο, τι τρέχει. Όλος ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πως δεν σε αρέσει η δουλειά. Έτσι δεν είναι. Και βέβαια όχι. Οι γάιδαροι δουλεύουνε μόνο. Χρειάζονται πάντα, μικρούλα. Τι ώρα θα περάσει τώρα το λεωφορείο, θα αργήσει. Μην ανησυχείς, δεν θα αργήσει. Για πες μου, μέχρι πότε θα σε βάζει η γριά να τραγουδάς για να τη ζεις. Μα αφού μ' αρέσει. Ναι, μα δεν σε ωφελεί αυτό. Πρέπει να πας στο σχολείο. Εγώ δεν το τελείωσα και κοίτα τι έγινε. Έχεις ωραία ρούχα και όμορφο σπίτι. Ναι, καλή μου, μα τα πληρώνω με το κορμί μου και όχι με το μυαλό μου. Πώς? Μικρή μου, ξέχνα το. Θα ήθελα άλλη ζωή για σένα, πιο αξιοπρεπή. Μ' αρέσει η ζωή μου. Αλλά δεν μ' αρέσει το φαγητό της κυρίας Μίκας. Α, ευτυχώς δεν άργησε. Τα λέμε αύριο, μικρή μου. Θα πάμε στο μαγαζί, Νέτο. Εντάξει, τα λέμε μετά. Κοιτάξτε να μάθετε να παίζετε. Εντάξει, παιδιά. Πώς να μάθουμε, μεγάλη. Εμένα με άφησες πανί με πανί πριν το τέλος της εβδομάδας. Έλα τώρα, Μάγκα. Λέω να τον πάρουμε μαζί μας. Τέλεια. Μα θα πάμε όπου πω εγώ. Για να δω. Θα πάμε για τσίπι, μαμάγκες. Φυσικά, Μάγκα. Γιατί άλλο από αυτό. Μπράβο. Εκεί που δουλεύει η Ρίτα, Σ' αρέσει. Εμένα. Όχι. Καλύτερα, γιατί όποιος πλησιάζει τη Ρίτα θα έχει μεγάλο πρόβλημα με τον Σαμουέλ. Κοίτα, μην μπλέξεις κι εσύ, μικρέ, εντάξει. Παράτα με. Δεν με νοιάζει. Αυτά είναι όλα. Ναι, κυρία Μίκα. Δεν παίρνεις ύφος πονεμένης. Αυτό βοηθάει πολύ. Γιατί να πάρω τέτοιο ύφος? Για να βγάλεις λεφτά. Καλύτερα να πεις τον τεμπέλη τον Νέτο να στα φέρει. Ο γιος μου σπουδάζει μηχανικός και όταν τελειώσει θα έχει μια καλή δουλειά. Σπουδάζει και τον πιστεύεις? Ναι, και μην τον κατηγορείς. Μα δεν τον κατηγορώ, λέω μόνο την αλήθεια. Όχι, λες ψέματα. Θα πρέπει να σε αφήσω χωρίς φαΐ. Όπως σου είπα, αρχηγέ. Κοίτα. Το να βγεις φαίνεται εύκολο. Αλλά ποιος ξέρει που οδηγεί αυτό.
Λογικά θα πρέπει να οδηγεί στην άλλη άκρη της φυλακής. Αυτό νομίζω. Πρέπει να είμαι σίγουρος πριν πούμε. Θα ρωτήσω τους άλλους για να μάθω. Να δούμε πού πηγαίνει. Αυτό είναι. Κάντο.